θέματα της ημερήσιας διάταξης, τι συζητήσατε, τι μπήκε στο τραπέζι. Ναι, καλό μου να ευχηθώ και όλα. Καλή σεζόν να έχουμε, μια και σιγά σιγά ξεκινάνε τα φυτέματα, υγεία σε όλο τον κόσμο και να έχουμε μια καλή σεζόν και μακάρι να τελειώσει αυτό το θέμα με την πανδημία, ώστε να πιάσουμε την κανονική μας ροή και να μην ξέρουμε πώς θα χειριστούμε και τι θα κάνουμε ανάλογα με τις δουλειές μας, όλες οι δουλειές βέβαια. Mm-hmm. Έτσι, ας ευχηθούμε να τα καλύτερα, καλή σεζόν σε όλους μας. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν για άλλη μια φορά η ενίσχυση λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει μια επίσκεψη από μέλη του ΕΝΙΑ Αγροτικού Συλλόγου στο γραφείο του Υπουργού, του κ. Γορύδη. Mm-hmm. Για αυτό το λόγο και για άλλα θέματα όπως μας αναφέρανε. Ναι. Δηλαδή εκεί περιστράφηκε το θέμα. Μετά την επιστροφή των... Ήταν ένα και μοναδικό λοιπόν. Οι ενισχύσεις... στους παραγωγούς. Λοιπόν, ξέρουμε ότι μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχουμε είναι για ντομάτα ότι θα δοθούν κάποιες αποζημιώσεις και αν δεν κάνω λάθος και την πιπεριά ή μελιτζάνα. Μέχρι τώρα αυτό που έχει δηλώσει και ο Υπουργός είναι ότι για δύο προϊόντα. Αρχές Μαΐου, να τα θυμηθούμε. Αρχές Μαΐου που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Υπουργό μέσω τηλεδιάσκεψης, μας είχε πει ότι είχε καταλήξει ότι θα ενισχύσει ντομάτα αγκούρι. Ντομάτα αγκούρι. Η τελευταία εξαγγελία του Υπουργού λέει ντομάτα μελιτζάνα. Βγάζει το αγκούρι έξω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλα τα προϊόντα έχουν πάθει ζημιά λόγω της πανδημίας. Και κακώς που τα πετάει έξω ο Υπουργός, πρέπει να το κοιτάξει να ενισχυθούν όλα τα προϊόντα, έτσι. Δεν πήγε κάποιο προϊόν καλά, όλα έχουν πάθει τη ζημιά τους, άλλο έχει πάθει μεγαλύτερη, άλλο μικρότερη. Έτσι, έχουμε στείλει και δύο και τρεις φορές στοιχεία στον Υπουργό, το έχουμε αναλύσει. Είναι από τώρα λεπτομερώς την εικόνα, την εικόνα της πώς κινήθηκε η αγορά, ας πούμε, μετά τα μέτρα. Έχει όλα τα στοιχεία, μπορεί να βγάλει ακριβώς εικόνα και να προσδιορίσει τη ζημιά ανάλογα με το προϊόν. Και όχι να βγάλει εκτός κάποια προϊόντα. Δεν γίνεται, ας πούμε, κάποια να πούμε ότι έχουν ζημιά και κάποια δεν έχουν, από τη στιγμή που τα στοιχεία δείχνουν ότι όλα τα προϊόντα έχουν ζημιά. Ναι, δεν υπήρχε κανένα προϊόν που να μην είχε πρόβλημα, άλλο μεγαλύτερο, άλλο μικρότερο, έτσι. Για να θυμηθούμε ότι εκεί Μάρτιο-Απρίλη τους τόνους της ντομάτας που πετάξαμε, τόνους αγκούρια που επίσης πήγαν στις κομματερές και στα ζώα, οπότε έχουμε επιχειρήματα, Πρόεδρε, γι' αυτό. Επειδή στείλαμε και ξαναστείλαμε όμως στοιχεία, όπως σωστά είπατε, έχουν γίνει 2-3 τηλεδιασκέψεις με τον Υπουργό και είχε υποσχεθεί ότι θα το δει, έτσι, και του είχε ζητήσει μάλλον και κάποια παραπάνω στοιχεία. Θυμάμαι, σε όλες τις τηλεδιασκέψεις γινόταν αυτό. Στάλησαν τα παραπάνω στοιχεία που ήθελε. Δηλαδή τεκμηριώσαμε τις διεκδικήσεις μας. Αν ναι, γιατί τα ξαναζητά. Τι ζητά? Από ό,τι κατάλαβα, ζητά και άλλο επιχειρήματα. Και άλλα επιχειρήματα. Αυτό είναι το άσχημο, κυρία Τσακαράκη. Τα στοιχεία τα έχει πάρει και 2 και 3 φορές. Συζητήσεις, ξανασυζητήσεις. Και εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και φορείς έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια και ο σύλλογος μας έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, το να συζητάμε και να ξανασυζητάμε γιατί τα ξαναζητά, δηλαδή τι σας είπε προϊκίστατα ο σύλλογος?
εχθές, ας πούμε. Από ενημέρωση που μας έκανε ο πρόεδρος ο Χίρος Γαϊτάνης, όπως σας είπα, τους ανακοίνωσε ο υπουργός Ντομάτα Μελιτζάνα, για το αντίθετο πλέον και άλλα στοιχεία. Τώρα να θέλει και άλλα στοιχεία, θέλει δηλαδή, το μόνο που μπορεί, αν δηλαδή το λογικό, το να θέλει και άλλα στοιχεία, το αν είναι να δει ότι η ζημιά έχει μια μεγαλύτερη περίοδο. Δηλαδή εμείς τότε λέγαμε για μέσα Μάρτιο ως τέλος Απρίλ. Έτσι. Τα προϊόντα όμως μέχρι και πριν μια εβδομάδα, δηλαδή Αύγουστο μιλάμε, αδιάθετα 10-20 λεπτά και αδιάθετα. Mm. Δηλαδή εκτός μιλάμε και τώρα για τις καλοκαιρινές καλλιέργειες, έτσι, που πήγαν να βέβαια, έμεισε πέσει η πανδημία ρόλο. Στη στιγμή που τα μαγαζιά που λειτουργούν, δηλαδή τη ξενοδοχεία, άνοιξαν ελάχιστα με λίγο κόσμο. Έτσι. Όλη αυτή η εικόνα των προϊόντων είναι λόγω της πανδημίας. Για να ξαναζητάει η στοιχεία, το λογικό είναι να μας πει ότι μεγαλώνει η περίοδος ζημιάς και ότι θα είναι ίσως η μεγαλύτερη. Έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάει και να ξαναζητάει. Εκτός και θέλει να αποφύγει να ενισχύσει τα προϊόντα. Δηλαδή, η άποψή μου δεν το έχει ισχυριστεί καθόλου καλά ο υπουργός. Μας είχε πει αρχές Μαΐου που ήταν η τηλεδιάσκεψη σε 2-3 μήνες. Μέχρι τον Αύγουστο. Τώρα έφυγε ο Αύγουστος και ακόμα σε συζητήσεις έχουμε μείνει. Δεν είναι. Δεν έπρεπε να είχαν ισχυριστεί η παραγωγή. Ξεκινάει η νέα σεζόν. Πώς θα ξεκινήσει η νέα σεζόν, πώς από τη στιγμή που. Να το δούμε λίγο αυτό μετά, πρόεδρε. Έχουμε δηλαδή στείλει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν είτε πρόκειται για εξαγώγημα προϊόντα όπως είναι η πιπεριά, το αγκούρι κλπ. Είτε πρόκειται για ντομάτα που είναι λιγότερο εξαγώγημη, είτε για τη μελιτζάνα που επίσης έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν γίνονται αποδεκτά από τον Υπουργό αυτά τα στοιχεία. Σας τα ζητάει κάτι παραπάνω. Από πού θα δοθούν τα χρήματα, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα αυτό το. Δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαριστεί στο μυαλό σας. Έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπουργούς αγροτικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλούν για 5.000, μετά για 7.000, από το οποίο το υιοθέτησε και ο κ. Βορύδης. Στη συνέχεια έχουμε από τα de minimis, από τα δεν ξέρω τι. Από πού θα δοθούν, είναι το ερώτημά μου, ενισχύσεις, από πού τι ζητάμε, τι σας είπε, τι ενημέρωση έχετε. Καταρχήν, αρχές Μαΐου που έγινε τηλεδιάσκεψη, ο υπουργός είχε τα στοιχεία μπροστά του. Και μας είπε, μας ανέφερε ότι τα έχουμε στείλει όλα, ας πούμε, κάναμε πολύ καλή δουλειά, τα έχουμε στείλει όλα, μπορεί να βγάλει μια ακριβώς εικόνα. Λοιπόν, δεν γίνεται αρχές Μαΐου να λες ότι έχει τα στοιχεία, ότι είναι δηλαδή να μας συγχαίρει με τον τρόπο που στείλαμε τα στοιχεία και τώρα να μας ζητάει κι άλλα. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Έτσι. Πού πάει το μυαλό σας τώρα, ξέρω εγώ, να το τρενάρει, να αποφύγει. Σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι καθόλου. Δεν το δίνει από την τσέπη του κανένας υπουργός, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το παράδειγμα. Τώρα το πρόβλημα ξεκίνησε το Μάρτι, τώρα έχουμε μπει και Σεπτέμβρης, έτσι. Και εμείς ως παραγωγή της Ιεράπετρας, τι να σας πω τώρα, είμαστε στη θάλασσα και κάθε μέρα βουλιάζουμε. Δηλαδή, το θέμα έπρεπε να έχει κλείσει τώρα και τι να σας πω. Δηλαδή, έπρεπε, οι ενισχύσεις έπρεπε να είχαν δοθεί. Δηλαδή μας αφήνει να πνιγούμε, μας αφήνει να εγκαταλείψουμε τη δουλειά μας, τα θερμοκήπια μας. Ναι. Δεν είναι κακός που γίνεται. Όπως πήραν ας πούμε οι λουλουδάδες, θα το πω έτσι, έτσι, ας πάρουν και η παραγωγή όλων των προϊόντων των υπόλοιπων. Το ίδιο ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αν είναι οριζόντια, είναι κάθετα ή δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα, όπως μας είπε, καταρχήν από τη στιγμή σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, μας έχει αναφέρει ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν αναστρέμα, ανάλογα με το προϊόν, αναστρέμα βάσει του ΟΣΔΕ, όσα είναι δηλωμένα, και τι είναι δηλωμένα. Έτσι, τώρα τα 7.000 που διαβάζουμε, αυτά τώρα δεν ξέρω σε ποιους τα αναφέρεται. Δεν μπορώ να ξέρω, έτσι, αλλά από ότι όπως μας ανήγγειλε και ο πρόεδρος του 9 Αγροτικού Συλλόγου εχθές,
τους υποτίθεται από χρήματα, ας πούμε, δικά μας, όχι από Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Δηλαδή θα είναι, απλά ανέφερε ότι κοιτάζει ακόμα και κάποια άλλα προϊόντα, ας πούμε, πανελλαδικά, ώστε να δει πώς θα διανέμει το ποσό, ας πούμε, και να καταλήξει σε ημερομηνία και ποσό. Να. Αυτό πότε προβλέπετε να γίνει, πότε θα καταλήξει, δηλαδή, έχετε κάποια ενημέρωση? Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ακούμε εξαγγελίες, ακούμε παχιά λόγια και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, τι να σας πω τώρα, δηλαδή σε μένα είμαι χιλιάς απολόγευση. Μας έλεγε μέχρι Αύγουστο θα έχουν ενισχυθεί η παραγωγή, τότε εξαγγελίες στη Βουλή, εξαγγελίες στις διοίκευσεις. Εμείς τα έχουμε διαχωρίσει σε δύο κομμάτια, το ένα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα παίζει και το βλέπουμε σε site αγροτικού ενδιαφέροντος ότι και η ελιά παίζει στο 7000, και για άλλα προϊόντα, το 7000, 5000 κλπ. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτά που τα χρήματα που μπορεί να δώσει το κράτος, ας πούμε, το δικό μας, τους δικούς μας φόρους, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δύο κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα από πού θα δοθούν, αλλά όπως και να έχει, έπρεπε να είχαν δοθεί ήδη αυτά τα χρήματα σε παραγωγούς. Όταν η Κρήτη έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, δηλαδή μπαίνει στην σεζόν από τον Αύγουστο που ξεκινάει η προετοιμασία, έτσι το Σεπτέμβριο, Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη μέχρι και Οκτώβρη είναι το φύτεμα. Ωραία, και ρωτώ εγώ τώρα πού θα βρει ο παραγωγός να αγοράσει τα φυτά του, τα λιπάσματά του, τα ναϊλόν του, όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζεται για να του πάει καλά η χρονιά. Πώς θα τα βρει όλα αυτά τα, πού θα τα βρει όλα αυτά τα χρήματα? Γι' αυτό λέμε κυρία Ταγκαράκη, ότι δεν το έχει χειριστεί καθόλου καλά. Οι ενισχύσεις έπρεπε να είχαν δοθεί. Καταρχήν τώρα λέει ότι θα ενισχύσει από τον κρατικό μηχανισμό. Το Μάιο έλεγε ότι τα λεφτά θα είναι απέξω και λόγω της διαδικασίας και της χαρτούρας και των υπογραφών θα καθυστερήσουν 2-3 μήνες. Δηλαδή τίποτα το σίγουρο. Τη μια μας τα λέει έτσι, την άλλη μας τα λέει αλλιώς. Έτσι. Και όπως είδατε, ας πούμε, οι καλοκαιρινές καλλιέργειες ήταν πάρα πολλά τα πράγματα. Αδιάθετα, κανένα προϊόν δεν πήρε χρήματα. Για το λόγο ότι λόγω της πανδημίας η κανονική καλλιέργεια πήγε κακά. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε πολύ και βάλαμε δεύτερη καλλιέργεια. Κανονική καλλιέργεια, έτσι, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει η ζημιά. Δηλαδή αντί να βγει κέρδος, μεγάλωσε η χαρτούρα. Έτσι. Λοιπόν. Τι να πω τώρα, το κράτος έπρεπε να έχει τελειώσει η διαδικασία, οι ενισχύσεις έπρεπε να είχαν δοθεί. Όπως σας είπα, η νέα περίοδος ξεκινάει, κάποια προϊόντα αρχίζουν να πιστεύονται και όπως λέτε και εσείς, πώς θα ξεκινήσει ένας παραγωγός. Πώς θα ξεκινήσει ένας παραγωγός από τη στιγμή που έχουν μείνει, ας πούμε, οι παλιές υπερθέσεις πίσω, πώς θα βρει χρήματα να ξεκινήσει να πληρώσει φυτά, να πληρώσει γεωπόνους, να πληρώσει ό,τι είναι να πληρώσει. Και το κράτος αδιάφορο. Αυτό είναι το άσχημο, αυτό είναι το κακό. Άστε. Οπότε, τι αποφασίσατε, Πρόεδρε, να κάνετε σαν Επιτροπή, τι εισηγήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αποφασίσαμε το θέμα τώρα, θα πάει Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τι εισήγηση ποια είναι? Τι ζητάμε? Αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή στήριξη και από το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει το ψήφισμα ενδεχομένως ή την επιστολή, δεν ξέρω τι θα ακριβώς θα είναι αυτό, το οποίο θα φύγει και να πάει στον Υπουργό για να ενισχύσει τις απαιτήσεις αυτές σε εισαγωγικά. Σωστά. Σήμερα από ό,τι μου πάνε για τον Ενία Αγροτικό Σύλλογο έχουμε μια συνάντηση με περιφερειακούς συμβούλους στο Ηράκλειο, έτσι, να διαφορήσει η περιφέρεια. Έχει κάνει, δεν ξέρουμε αν έχει κάνει κάτι η περιφέρεια. Όλοι πρέπει να συγκινηθούμε πλέον. Όλοι πρέπει να συγκινηθούμε. Δεν γίνεται, ας πούμε, δηλαδή συζήτηση στοιχεία ξαναστοιχεία και δεν έχει ανάγκη να ασχολούμαστε, ας πούμε, σε κανένα χρόνο με το θέμα, ενώ έπρεπε να έχει κλείσει. Μάλιστα, οπότε θα βοηθήσει ενδεχομένως και κάποιο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο στήριξης στο αίτημα αυτό που κάνετε, Πρόεδρε, προς τον Υπουργό που κάνει ο νέος Αγροτικός Σύλλογος, έτσι.
για να δοθούν τώρα, αν πω χθες, χρήματα, κάποια χρήματα σε όλους τους παραγωγούς όλων των προϊόντων, έτσι, δεν κάνουμε διακρίσεις προϊόντων. Σε όλα τα προϊόντα λοιπόν να δοθεί ένα ποσό, δεν ξέρουμε από πού και πώς, αλλά τέλος πάντων να δοθεί για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, κάτι άλλο που διαχειρίζεστε ως Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, κύριε Παπαδάκη, όπως ας πούμε τα νάιλον παράδειγμα, τα φέλης, όλα αυτά, τα δισκάκια φύτευσης που ξέρω ότι μπήκε ένα κοντέινερ, μας ενημέρωσε και κύριε Μεδιωτάκη χθες. Εκεί στο στόμιο, προκειμένου να μην τα παίρνει ο αέρας και να μην πιάνουν τα διάπεντα που λέμε από εδώ και από εκεί όλα αυτά τα πλαστικά, και να μπορεί να τα μαζέψει αυτός που κάνει την περισυλλογή. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε, με ακούτε? Ναι, εντάξει, αυτό είναι θέμα τώρα βασικά καθαριότητας. Έτσι, δηλαδή μπήκε ένα σκάφος εκεί πέρα που μπήκε, πιστεύω ότι θα λογικό είναι να μπουν τέτοιοι κάτι και σε άλλα σημεία. Έτσι, αρχίζει ο κόσμος να κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή να βάζει αυτά που πρέπει μέσα. Γιατί αν αρχίσουμε πάλι και πετάμε ότι βρίσκουμε, δεν θα έχει νόημα να βάζουμε κάτι. Έτσι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάζουμε, δηλαδή να μπουν κάτι και σε άλλα σημεία, ώστε να κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή να μαζεύονται και τα νάιλα μαζεμένα, να μαζεύονται τα χαρτιά, δηλαδή κάθε φορά και ό,τι υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή τώρα υπάρχουν δισκάκια, υπάρχουν κούτες από επειδή ξεκινάνε τα φυτέματα. Δηλαδή ανάλογα με την περίοδο, ότι είναι ένα σηκώσιμο να μπαίνει, ας πούμε, να διαχειριστεί το θέμα σωστά, ώστε να αποφύγουμε το να πάντα πετάμε ο καθένας όπου βρούμε, σε ριάκια, σε χωράφια και όπου βρούμε. Αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι τραγικό. Πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε, να δούμε για τον τόπο μας. Όλοι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για τον τόπο μας. Ωραία. Οπότε έτσι, αυτό τώρα είναι... Θέμα... για το κοντέινερ, αυτό τώρα είναι, ας πούμε, μια πρόβα generale. Αν πετάμε σωστά αυτά που πρέπει να πετάξουμε και μετά θα μπουν και άλλα... Δεν είναι πρόβα. Εκεί θα μαζεύονται... Λογικά πρέπει να μπουν και αλλού. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή μπαίνει ένα να δούμε αν εντάξει και αν δεν φτάνει ενδεχομένως να μπει, μπουν και σε άλλα σημεία προς την περιοχή Γραλιά, Στόμιο. Εκεί. Και από τη μεριά μας που λέω. Θα φτάνει ή ξεχυλίζουμε δηλαδή, και έχουμε αυτά τα... Εννοείται όταν γεννήσει, θα πηγαίνει, όταν γεννήσει θα πηγαίνει αυτός που το διαχειρίζεται να το αγιάζει, να το ξαναπηγαίνει. Να. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή είναι μια καλή κίνηση αυτή. Ναι. Αρχή να διαχειριστεί σωστά. Ναι. Άρα τώρα να πω και στους παραγωγούς μας. Πώς θα το διαχειριστούν αυτό το θέμα, προκειμένου να μην γίνεται αυτό το αδιαχώρητο και να γκρινιάζουν και οι ίδιοι. Και δεν είναι και ωραία εικόνα. Και μην το συζητήσω τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα. Και να πηγαίνουν παντού τα σκουπίδια και τα... Ό,τι είναι, είτε σε ρέματα κεριάκια, είτε παντού όλα αυτά τα νάιλον και τα πλαστικά. Ωραία, θα το δούμε αυτό, το παρακολουθούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε αναφορικά με την Επιτροπή Πρόεδρε. Είναι διάφορα και θέματα, κάτι άλλο. Είναι διάφορα θέματα, κύριε Θαγκαράκη, τα οποία απασχολούν την Επιτροπή, αλλά λόγω πανδημίας ούτε μπορείς να ενημερώσεις, ας πούμε, ούτε μπορείς να κάνεις μια συνάντηση, μια μάζοξη, δηλαδή λόγω πανδημίας, τι να σας πω τώρα. Να, είναι δηλαδή, δυσκολεύει είναι... την κατάσταση να εννοεί. Πολύ δυσκολεύει την κατάσταση, βέβαια. Δηλαδή κάποιες ενημερώσεις, ας πούμε, δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν με την ενημέρωση αυτή την τελευταία, είναι και κάποια άλλα που έχουμε στο μυαλό μας, τα οποία λόγω πανδημίας δεν δυσκολεύει η κατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να μαζέψεις κόσμο, να κάνεις μια ενημέρωση. Έτσι και αλλιώς είναι πρώτα η υγεία μας, Πρόεδρε, και τρώμε τα προϊόντα μας για να ενισχυθεί το νοσοποιητικό, ντοματούλες, αγκουράκια, μελιτζάνες, πιπεριές, έτσι, για να το βάλει στα πόδια ο κορονοϊός με το νοσοποιητικό, το έτσι, ετοιμοπόλεμο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή σεζόν εύχομαι και σε εσάς, Πρόεδρε, σε όλο τον κόσμο, τους παραγωγούς μας, να πάει καλά, σούπερ η χρονιά, να βγάλουν και τα σπασμένα της χρονιάς που πέρασε, να μην πω και της προηγούμενης, έτσι,
Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.